Για το κύκλωμα ρευματοκλοπών συνελήφθησαν 6 άτομα σε ιατρείο Λακαρνανία και Αττική ως μέλη της ομάδας, μεταξύ των οποίων και ο 47χρονος αρχηγός της. Επισημαίνεται ως προς τη μεθοδολογία των δραστών ότι ο 47χρονος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσε σε καταστήματα και οικίες κλοπές ηλεκτρικού ρεύματος με τις εξής μεθόδους. Παραβίαζε το μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια τον ρύθμιζε στον επιθυμητό αριθμό κιλοβατόρων, ενώ έπειτα τον επανασφράγιζε με γνήσιες φραγίδες τις οποίες προμηθευόταν από τον 48χρονο και τον 32χρονο. Τους δύο συνεργούς του, οι οποίοι ήταν εργαζόμενοι σε εταιρεία που ήταν εξωτερικός συνεργάτης του ΔΔΕ, παραβίαζε το μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στη συνέχεια τοποθετούσε σε αυτόν ειδικό εξάρτημα, ώστε να καταγράφονται πολύ λιγότερες κιλοβατόρες από αυτές που καταναλώνονταν. Στις περιπτώσεις που είχε πραγματοποιηθεί η διακοπή της ηλεκτροδότησης από τον ΔΔΕ, προέβαινε είτε στην παράνομη επανασύνδεση του μετρητή, είτε στην απευθεία σύνδεση της οικίας στο δίκτυο του ΔΔΕ, ή ακόμη και σε κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος από γειτονικές πολυκατοικίες. Σε περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν είχε τη δυνατότητα πληρωμής συσσωρευμένων οφειλών, ο αρχηγός μαζί με τον 39χρονο και τον 55χρονο σχημάτιζαν νέους φακέλους πελάτη με τους οποίους πραγματοποιούσε μεταφορά της σύνδεσης σε ιδιωτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο υπέβαλαν μεταξύ άλλων και ψευδή υπεύθυνη δήλωση για μη οφειλή στον προηγούμενο πάροχο. Σε ό,τι αφορά τον 38χρονο, λάμβανε από τους ιδιοκτήτες ακινήτων την αμοιβή του αρχηγού της οργάνωσης, ενώ πραγματοποιούσε και μεταφορές ηλεκτρολογικών σχεδίων. Η ζημιά που προκλήθηκε στο ΔΔΕ εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.